Ένας ασκητής, βλέποντας την αδικία που υπάρχει στον κόσμο, προσευχόταν στο Θεό και του ζητούσε να το αποκαλύψει το λόγο που δίκαιοι και ευλαβείς άνθρωποι δυστυχούν και βασανίζονται άδικα, ενώ άδικοι και αμαρτωλοί πλουτίζουν και αναπαύονται. Ενώ προσευχόταν ο ασκητής να το αποκαλύψει ο Θεός το μυστήριο, άκουσε φωνή που του έλεγε: «Μη ζητάς εκείνα που δε φτάνει ο νου σου και η δύναμη της γνώσης σου, ούτε να ερευνάς τα απόκριφα, γιατί τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Αλλά επειδή ζήτησες να μάθεις, κατέβας τον κόσμο και κάθισε σε ένα μέρος και πρόσεχε αυτά που θα δεις, για να καταλάβεις από τη μικρή αυτή δοκιμή ένα μικρό μέρος από τις κρίσεις του Θεού. Θα γνωρίσεις τότε ότι είναι ανεξερεύνητη και ανεξιχνίαστη η προνοητική διακυβέρνηση του Θεού για όλα». Ο γέροντας, όταν άκουσε αυτά, κατέβηκε με πολύ προσοχή στον κόσμο και έφτασε σε ένα λιβάδι που το διέσχιζε ένας πολυσύχναστος δρόμος. Εκεί κοντά ήταν μία βρύση και ένα γέρικο δέντρο, στην κουφάλα του οποίου μπήκε ο γέροντας και κρύφτηκε καλά. Μετά από λίγο πέρασε ένας πλούσιος πάνω στο άλογο του. Σταμάτησε για λίγο στη βρύση για να πιει νερό και να ξεκουραστεί. Αφού ξεδίψασε, έβγαλε από την τσέπη του ένα πουγγί με 100 φλουριά και τα μετρούσε. Όταν τελείωσε το μέτρημα, θέλησε πάλι να τα βάλει στη θέση τους. Χωρίς όμως να το καταλάβει, το πουγγί έπεσε στα χόρτα. Έφαγε, ξεκουράστηκε, κοιμήθηκε και καβάλιψε το άλογό του και έφυγε χωρίς να αντιληφθεί τίποτα για τα φλουριά. Μετά από λίγο, ήρθε άλλος περαστικός στη βρύση. Βρήκε το πουγγί με τα φλουριά, το πήρε και έφυγε τρέχοντας μέσα από τα χωράφια. Πέρασε λίγη ώρα και φάνηκε άλλος περαστικός. Κουρασμένος όπως ήταν, σταμάτησε και αυτό στη βρύση. Πήρε λίγο νεράκι, έβγαλε και λίγο ψωμάκι από ένα μαντίλι που είχε και κάθισε να φάει. Την ώρα που ο φτωχός εκείνος έτρωγε, φάνηκε ο πλούσιος καβαλάρης εξαγριωμένος, με αλλοιωμένο το πρόσωπο από οργή, και όρμησε πάνω του. Με θυμό φώναζε να του δώσει τα φλουριά του. Ο φτωχός, μη έχοντας ιδέα για τα φλουριά, διαβεβαίωνε με όρκους πως δεν είδε τέτοιο πράγμα. Εκείνος όμως, όπως ήταν θυμωμένος, άρχισε να τον δέρνει και να τον κτυπά μέχρι που τον θανάτωσε. Έψαξε με τα όλα τα ρούχα του φτωχού, δεν βρήκε τίποτα και έφυγε λυπημένος. Ο γέροντας εκείνος τα έβλεπε όλα αυτά μέσα από την κουφάλα και θαύμαζε. Λυπόταν πολύ και έκλαιγε για τον άδικο φόνο που είδε και προσευχόμενος στον Κύριο έλεγε: «Κύριε, τι σημαίνει αυτό το θέλημά σου? Γνώρισέ μου, σε παρακαλώ, πως υπομένει η αγαθότητά σου τέτοια αδικία». Άλλος έχασε τα φλουριά, άλλος τα βρήκε και άλλος άδικα φωνεύτηκε. Ενώ ο γέροντας προσευχόταν με δάκρυα, κατέβηκε άγγελος Κυρίου και του είπε: «Μη λυπάσαι, γέροντα, ούτε να σου κακοφαίνεται και να νομίζεις ότι όλα αυτά γίνονται τάχα χωρίς θέλημα Θεού. Αλλά από αυτά που συμβαίνουν, άλλα γίνονται κατά παραχώρηση, άλλα για πέδευση και άλλα κατά οικονομία. Άκουσε λοιπόν. Αυτός που έχασε τα φλουριά είναι γείτονας εκείνου που τα βρήκε. Ο τελευταίος είχε ένα περιβόλι αξίας 100 φλουριών. Ο πλούσιος, επειδή ήταν πλεονέκτης, τον εξανάγκασε να του τα δώσει για 50 φλουριά. Ο φτωχός εκείνος, μη έχοντας τι να κάνει, παρακαλούσε το Θεό να κάνει την εκδίκηση. Γι' αυτό και οικονόμησε ο Θεός και του τα έδωσε διπλά. Εκείνος πάλι ο φτωχός, ο κουρασμένος, που δεν βρήκε τίποτα και φωνεύτηκε άδικα, είχε κάνει μια φορά φόνο. Μετανόησε όμως ειλικρινά και σε όλη την υπόλοιπη ζωή του τα έργα του ήταν χριστιανικά και θεάρεστα. Διαρκώς παρακαλούσε το Θεό να τον συγχωρέσει για το φόνο που διέπραξε και συνήθιζε να λέει: «Θεέ μου, τέτοιο θάνατο που έδωσα, ίδιο να μου δώσεις». Βέβαια, ο Κύριος μας τον είχε συγχωρέσει από την πρώτη στιγμή που εκδήλωσε τη μετάνοιά του. Συγκινήθηκε όμως ιδιαίτερα από το φιλότιμο του παιδιού του, το οποίο όχι μόνο φρόντιζε για την τήρηση των εντολών του, αλλά ήθελε και να πληρώσει για το παλιό του φταίξιμο. Έτσι, δεν του χάλασε το χατήρι. Επέτρεψε να πεθάνει με βίαιο τρόπο,
όπως του το είχε ζητήσει και τον πήρε κοντά του, χαρίζοντάς του μάλιστα και λαμπρό στεφάνι γι' αυτό του το φιλότιμο. Ο άλλος τέλος, ο πλεονέκτης, που έχασε τα φλουριά και έκανε το φόνο, θα κολαζόταν για την πλεονεξία και φιλαργυρία του. Τον άφησε λοιπόν ο Θεός να πέσει στο αμάρτημα του φόνου για να πονέσει η ψυχή του και να έρθει σε μετάνοια. Με την αφορμή αυτή αφήνει τώρα τον κόσμο και πάει να γίνει καλόγερος. Λοιπόν, πού, σε ποια περίπτωση βλέπεις να ήταν άδικος ή σκληρός και άπονος ο Θεός? Γι' αυτό στο εξής να μην πολυεξετάζεις τις κρίσεις του Θεού, γιατί εκείνος τις κάνει δίκαια και όπως ξέρει, ενώ εσύ τις περνάς για άδικες. Γνώριζε επίσης ότι και πολλά άλλα γίνονται στον κόσμο με το θέλημα του Θεού για λόγους που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, και έτσι το σωστό είναι να λέει ο καθένας «Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου».